Λοιπόν το εξή ότι εφόσον ενισχύεται που ενισχύεται η εικόνα οι πληροφορίες ότι όλο αυτό έχει να κάνει με την απέτηση των Βρετανών της βρετανικής πλευράς να πάρει μερίδιο και η Βρετανία να πάρουν οι βρετανικές εταιρείες μερίδιο από τα κοιτάσματα από όλα αυτά τα οποία γίνονται θα γίνουν δηλαδή με τη συνεκμετάλλευση. Αυτό είναι το πιο δραματικό. Δεν είναι Άρη και Στέφανε μόνο ότι η business, business γενικώ. Μιλάμε για business. Είναι μια μίγα εδώ και με Business, μιλάμε για business πάνω στην εδαφική ακαιρεότητα και στα συμφέροντα στην ίδια τη χώρα δηλαδή. Έτσι. Ο κύριος λοιπόν Σούνακ φέρεται να είχε βάλει αυτό το ζήτημα ότι θέλουμε κι εμείς μερίδιο. Ε, και εδώ τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα. Τι στο καλό μπορεί να είναι ο κύριος Μητσοτάκη, έχοντας προφανώς δεσμεύσει προς τους Αμερικάνους. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι έχουμε και το ζήτημα με το δηληστήριο, κύριε Χίο, που έσκασε προχτές εκεί στην Ιταλία. Ορισμένοι ναι, λένε... Ναι, ήθελα, ήθελα να ορισμένοι το πω λένε, αυτό. Θα το πεις εσύ. Όχι, πείτε Λένε, το, λοιπόν, πείτε. ότι η έννοια η Ιταλική εκεί και λοιπά, όλοι όλο αυτό το παιχνίδι α, ήταν μια αντιπαροχή αυτό που έγινε με το ποσοστό που μάθαμε και που βγήκε από τα, τις αμερικανικές εφημερίδες α, προς την κυρία Αλεξία Μπακολιάνη Ότι όλα αυτά συνδέονται. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι Financial Times έβγαλαν α, το θέμα. Αφήπως. Η Financial Times η βρετανική εφημερίδα, να δεν κάνω λάθος, ε. Βρετανική είναι. Βρετανική εφημερίδα. Ιταλίδα yeah. ήταν η δημοσιογράφος που έδωσε την ανταπόκριση. Η Οι, Οι, Οι Βρετανοί βρίσκονται από πίσω. Οι Βρετανοί έχουν παράρτημα και στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά η Financial Times είναι μια αμυγό οικονομική αποκαλυπτική εφημερίδα που πάει σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο το δεύτερο. Η κυρία Αλεξία Μπακογιάννη έχει κάνει εκεί μία δουλίτσα. Λειτουργήσε ως μπροστινή για να περάσουν, προσέξτε, ρωσικά δηληστήρια εικονικά, εικονικά, δεν πουλήθηκαν, δεν εξαγοράστηκαν από ό,τι ακούω από οικονομικούς κύκλους και στη Μεγάλη Βρετανία, από αυτά που σχολιάζουν και στην Ιταλία. Σχολιάστηκε και από Ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Λαρεπούμπλικα, ας πούμε, δεν είναι τυχαία εφημερίδα, είναι μια κεντροαριστερή εφημερίδα η οποία ερευνά. Δεν είναι σαν τις δικές μας εδώ πέρα. Ακούστηκε ότι τα ρωσικά δηληστήρια παραμένουν ρωσικά απλώς υπήρξε μια εικονική μεταβίβαση με τη βοήθεια της κυρίας Μπακογιάννη στον ε, Ισραηλινό επιχειρηματία έναντι του τιμήματος ποτίθεται του 1,5 δις αλλά να παραμείνουν στα χέρια των Ρώσων. Καταλάβατε. Δηλαδή οι Ρώσοι εξακολουθούν να έχουν τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Ιταλίας με έδρα το Σικελικό Νότο. Και ξέρετε, στο Σικελικό Νότο δεν κατοικοεδρεύουν και τα καλύτερα παιδιά. Εκεί έχουν βγάλει ράτσες και ράτσες. Από του Κορλεονέζοι μέχρι τους Καμορίτες. Από τη Μαφία της Καλάβρια μέχρι την Κοζανόστρα. Δεν είναι τα καλύτερα παιδιά εκεί στην Ιταλία, στο Σικελικό Νότο, και δεν παίζει και μαζί τους πιθανότατα να έχει σχέση και με αυτό. Μπορεί να μυρίζει <σκοί> να υπάρχει μυρωδιά πετρελαίου. <σκοί> Καταλάβατε. Μυρωδιά πετρελαίου. Εγώ φτιάχνομαι με το πετρέλαιο. Φτιάχνομαι με τη μυρωδιά του πετρελαίου. Μ' αρέσει. Αρέσει και στη Μεγάλη Βρετανία όμως. Και ο Σούνακ είναι από μια περιοχή που παράγει και πετρέλαιο και είναι και λίγο μελαμψός για να θυμίζει λίγο το μαύρο χρυσό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κάτι έχει παιχτεί σοβαρό. Δεν το αποκαλύπτει ο Μητσοτάκης. Θα το αποκαλύψουμε, εμείς θα το βρούμε. Πλησιάζουμε. Και μόνο Τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και μόνο τα ερωτήματα που ανακύπτουν οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συνδέουν τώρα την απέτηση των Βρετανών να πάρουν δικές τους εταιρείε μερίδιο από την εκμετάλλευση, τη συνεκμετάλλευση α, στο Αιγαίο και τον κύριο Μητσοτάκη να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό έχοντας δεσμευτεί ήδη και έχοντας δώσει α, δεσμεύσεις, υποσχέσεις και προς την Ιταλική Έννη και την ίδια ώρα προκύπτει μέσα σε αυτό κατά τις εκτιμήσεις ως αντιπαροχή, μας λέει ο Στέφανος Χίος και Άλλες διαστάσεις του θέματος περί την ε, ε, όλη συμφωνία με το δηληστήριο. Το θέμα που έσκασε τις προάλλες που αποκαλύφθηκε με την εμπλοκή της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη κάνει το μυστήριο πολύ μεγαλύτερο για να μείνουμε σε αυτή την κομψή διατύπωση. Τα ερωτήματα σοβαρότερα.